Δίνουμε το λόγο στον σύντροφο Θοδωρή Κοτσαντή, μέλος του Γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Συντρόφιστες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η παρουσίαση της πρότασης του ΚΚΕ για το Πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας συμπίπτει με το άνοιγμα των Πανεπιστημίων μετά από 1,5 χρόνο κλειστών σχολών. Μέσα στα αμφιθέατρα Επιδιώκουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με χιλιάδε φοιτητέ για την αιτία που γεννά όλα όσα βιώνουμε και βλέπουμε γύρω μα. Για τι μεγάλε τεχνολογικέ και παραγωγικέ δυνατότητε τη εποχή μα που ακυρώνονται στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδου. Για την πανδημία αντιεκπαιδευτικών νόμων, για την αβεβαιότητα για το μέλλον, την εργασιακή περιπλάνηση, αλλά και για το πανεπιστήμιο που δεν ανταποκρίνεται σήμερα στι νεανικέ προσδοκίε και τι μορφωτικέ απαιτήσει τη εποχή μα. Θέτουμε στο επίκεντρο του προβληματισμού το Πανεπιστήμιο που είναι πραγματικά σύγχρονο, νέο και καινοτόμο, το Πανεπιστήμιο που απαντά στι ανάγκε τη κοινωνία και των νέων που σπουδάζουν. Αυτή η συζήτηση θέλουμε να απλωθεί σε όλα τα αμφιθέατρα, να γίνουν εκδηλώσει, η έκδοση να διακινηθεί πλατιά, χέρι με χέρι. Η προβολή τη θέση μα για το Πανεπιστήμιο και η οργάνωση τη συλλογική διεκδίκηση σε αυτή την κατεύθυνση να γίνει στοιχείο τη ταυτότητα κάθε μέλου τη ΚΝΕ στη σχολή του. Να ακούσουμε τη γνώμη χιλιάδων φοιτητών, να δώσουμε απαντήσει σε υπαρκτού προβληματισμού και καθημερινές ανησυχίε. Να δώσουμε όθηση στην αγωνιστική ανασυγκρότηση του φοιτητικού κινήματο, φωτίζοντα το κύριο, ποιοι και γιατί στερούν τα δικαιώματα τη νεολαία, πώ και με ποιου μπορεί να τα κατακτήσει. Α ρίξουμε μια ματιά στη σημερινή πραγματικότητα που δεν είναι εντελώ πρωτόγνωρη. Έρχεται από μακριά με κάθε κυβέρνηση να προσθέτει το δικό της λιθαράκι στο αντιεκπαιδευτικό οικοδόμημα που είναι θεμελιωμένο με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στρατηγική του κεφαλαίου. Το άνοιγμα των σχολών βρίσκει το Πανεπιστήμιο ανοχήρωτο στην πανδημία αλλά και στις πλημμύρες με τις τραγελαφικές εικόνες των προηγούμενων ημερών. Με ένα κράτος επιλεκτικά ανίκανο να πάρει μέτρα προστασίας της υγείας και των υποδομών, αφού αυτά κοστίζουν και δεν έχουν άμεσα ανταποδετικά ωφέλη για το κεφάλαιο βρίσκει τους φοιτητέ να στηβάζονται σε ακατάλληλες αίθουσες και απαρχιωμένα εργαστήρια, ενώ τα ελίτ αμφιθέατρα και εργαστήρια θεωρούνται άβατο για τους φοιτητέ και φρούρια της επιχειρηματική και ερδοσκοπικής λειτουργίας των Ιδρυμάτων. Βρίσκει τους φοιτητέ να μετρούν τα μορφωτικά κενά λόγω τηλεκπαίδευση και συνεχού υποβάθμιση των σπουδών του σε ένα πανεπιστήμιο επιχείρηση που δηλώνει αδυναμία να καλύψει τα κενά που το ίδιο δημιούργησε, αλλά πανέτοιμο να μοσχοπουλήσει μετά το πτυχίο σεμινάρια και μεταπτυχιακά σε όποιον αντέχει τσέπη του. Σε αυτό το πανεπιστήμιο, σύντροφοι και φίλοι, δεν χωράνε οι συλλογικοί αγώνε και οι διεκδικήσει των φοιτητών, που αντιμετωπίζονται τόσο με το μαστίγιο τη καταστολή, όσο και με το κατρότο τη χειραγώγηση και των ανέξοδων υποσχέσεων. Το μόνο που αλλάζει είναι τελικά η αναλογία. Θέλουν να έχουν λυμένα τα χέρια του απέναντι σε ένα φοιτητικό κίνημα που οργανώνεται. Που ξεπερνά αδυναμίε, μαζικοποιείται και θέτει στο επίκεντρο την ικανοποίηση των νεανικών αναγκών σε μόρφωση και δουλειά με δικαιώματα. Για την ανάπτυξη ενό τέτοιου κινήματο, είναι αναντικατάστατο όπλο η πρόταση του ΚΚΕ για το Πανεπιστήμιο. Γιατί αποκαλύπτει τι αιτίε των αντιδραστικών αλλαγών στην εκπαίδευση και επιτρέπει στο κίνημα να στοχεύει τον πραγματικό αντίπαλο, να μην παγιδεύεται σε ανέξοδε και αδιέξοδε δίθεν λύσει. Γιατί με άξονα τι πραγματικέ δυνατότητε τη εποχή μα, μπορούμε να σπείρουμε τον σπόρο τη αμφισβήτηση για το τι γίνεται πραγματικά σύγχρονο και ρεαλιστικό και να απορρίψουμε το βούρκο τη μυρολατρεία και των μειωμένων απαιτήσεων. Γιατί φωτίζει τη δυνατότητα να κερδίσουμε ένα διαφορετικό πανεπιστήμιο και με αυτόν τον τρόπο δίνει ελπίδα και προοπτική στον καθημερινό αγώνα, αντοχή σε όσου αγωνίζονται. Γιατί μα δίνει νέα εφόδια ώστε να αναμετρηθούμε ακόμα πιο αποτελεσματικά με την ιδεολογική επίθεση της αστικής τάξης που διαπερνά το ίδιο το Πανεπιστήμιο στον καπιταλισμό. Στο στόχαστρο είναι ο νους και η συνείδηση της νέας γενιάς. Το αστικό Πανεπιστήμιο προσπαθεί να στηρίξει και να εδραιώσει την κυρίαρχη άποψη ότι ο καπιταλισμός είναι αιώνιος και δεδομένος. Ενισχύει αξίες και ιδανικά που υπερασπίζονται το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης. Βέβαια, ο ρόλος και το αστικό περιεχόμενο του Πανεπιστημίου δεν είναι κάτι καινούριο. Όμως, και η προσπάθεια του ταξικού αντιπάλου να διαμορφώσει συνειδήσει σε αντιδραστική κατεύθυνση εξελίσσεται, εμφανίζει παλιέ θεωρίε σαν νέε, δοκιμάζει νέε μεθόδου και μορφέ ενσωμάτωση. Προσπαθεί να πείσει ότι μπορεί να υπάρξει ένα πράσινο, κοινωνικά πιο δίκαιο καπιταλισμό, με στόχο να τεθούν εμπόδια στη συνάντηση του προβληματισμού των νέων με την προοπτική τη επαναστατική ανατροπή του. Περιβάλλει βασικέ πολιτικέ επιλογέ του αστικού κράτου με επιστημονική έγλη. Προβάλλοντά τι ω ανδιαφυσβήτητε και ταξικά ουδέτερε. Η αστική δημοκρατία παρουσιάζεται σαν το απόγειο των ελευθεριών του λαού και οι υπερελιστικέ ενώσει σαν εγγυήτριε τη ευημερία, τη ειρήνη και τη ασφάλεια των λαών. Η επιχειρηματικότητα και η ανταγωνιστικότητα προβάλλονται σαν προποθέσει για την κοινωνική πρόοδο, με δεκάδε σχετικά σεμινάρια και διαγωνισμού που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Ιδιαίτερη στόχευση αποτελεί ο η ιστορία κυριολεκτικά ξαναγράφεται, ο κομμουνισμός εξισώνεται με τον φασισμό, η επαναστατική βία ταυτίζεται με την τρομοκρατία. Πυροβολούν τον παρελθόν για να σκοτώσουν το μέλλον, για να σκλαβώσουν τη σκέψη και τη δράση των νέων στη φυλακή τη καπιταλιστική εκμετάλλευση, των κρίσεων και των πολέμων. Σε αυτή την υπόθεση αξιοποιούν και τον οπορτουνισμό, την αναθεώρηση του μαρξισμού από διάφορου πανεπιστημιακού καθηγητέ. Φυσικά, σύντροφοι και φίλοι, δεν μπορούμε να αποτυπώσουμε σε λίγε φράσει την έκταση και το βάθο τη ιδεολογική παρέμβαση στη νεολαία, που δεν αφορά μόνο το περιεχόμενο, αλλά και τη μέθοδο αναζήτηση τη αλήθεια, την ίδια τη δυνατότητα να γνωρίσουμε και να αλλάξουμε τον κόσμο. Θέτουμε όμω, σαν κόμμα, το καθήκον να χτίσουμε πιο αποφασιστικά στα μέλη τη κομμουνιστική νεολαία την υπεροχή στηριγμένη στη μαρξιστική μόρφωση, στην ικανότητα παρακολούθηση του αντικειμένου σπουδών και ανάπτυξη κριτική ματιά ώστε να μπορούμε να μπολιάσουμε με τι επαναστατικέ ιδέε τι νεανικέ ανησυχίε. Να γίνουμε ικανότεροι στην επαναστατική δράση που δεν μπορεί να υπάρξει χωρί επαναστατική θεωρία. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδα με τη δράση και τη στάση των μελών μα, με την παρέμβασή μα στου θετικού συλλόγου, στοχεύουμε στην οργάνωση των αγώνων και τη πολύμορφη δραστηριότητα των φοιτητών που θα αντιπαρατήσετε με τι άπειρε αξίε που προβάλλει το σύστημα. Στο επίκεντρο τη δράση μα έχουμε το σύνολο τη ζωή των φοιτητών, του όρου σπουδών, μόρφωση, το πτυχίο και την επαγγελματική προοπτική, τα ζητήματα επιστήμης και έρευνα, ψυχαγωγία, αθλητισμού και πολιτισμού. Όλα όσα βοηθάνε να δραστηριοποιηθούν ευρύτερε δυνάμει, να κατανοείται η ανάγκη για συλλογικότητα, αφού σήμερα έχει χτυπηθεί η ίδια η έννοια τη συλλογική δράση. Επιδιώκουμε να γινόμαστε καλύτεροι στην ιδεολογική και πολιτική διαπάλη μέσα στι γραμμέ του κινήματο για το βάθημα τη πολιτικοποίηση τη πάλη, παίρνοντα υπόψη το επίπεδο του κινήματο σε κάθε φάση, για την οργάνωση και κινητοποίηση των φοιτητών γύρω από στόχου πάλη και αιτήματα που συσπηρώνουν κατά σχολή, κατά ίδρυμα, σε επαναλλαδικό επίπεδο, με την επεξεργασία των αιτημάτων σε κάθε φάση που ενώνουν αγωνιστικά την πλειοψηφία των φοιτητών. Με εμπιστοσύνη Στη συλλογική διεκδίκηση και ακλόνητη πεποίθηση πω μόνο ο λαό μπορεί να σώσει το λαό, βαδίζοντα το δρόμο τη ανατροπή. Αυτό το δρόμο έχει συμφέρον να το βαδίσει ο νέο σήμερα σε αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ. Σε αυτό το δρόμο θα βρει απαντήσει για τα μεγάλα ερωτήματα τη εποχή μα και θα φωτιστεί η δυνατότητα για ένα πανεπιστήμιο εντελώ διαφορετικό από το σημερινό. Ένα πανεπιστήμιο που δεν θα κοιτά το φοιτητή στη τσέπη, αλλά θα στηρίζει ολόπλευρα του νέου και τι νέε στι σπουδέ του. Θα προάγει την ελεύθερη διάδοση τη επιστημονική γνώση, ώστε να αξιοποιείται χωρί περιορισμού για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. Θα ετοιμάζει του φοιτητέ να ασκήσουν δημιουργικά το επάγγελμά του, με κοινωνική ευθύνη, συλλογικότητα και αλληλεγγύη, διαπαιδαγωγώντα ένα νέο τύπο ανθρώπου μέσα από την ενεργητική του συμμετοχή στα όργανα τη νέα εξουσία. Για αυτό το πανεπιστήμιο και αυτή την κοινωνία που θα το πραγματώσει, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό αξίζει να παλέψει κάθε νέο και νέα σήμερα. Παλεύουμε για την επιστήμη, κατακτάμε τη γνώση, γιατί επιστήμη σημαίνει αλήθεια, γιατί αλήθεια για την κοινωνική πρόοδο σημαίνει πάλι για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Ευχαριστώ.